γράφει τώρα. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, σήμερα μαζευτήκαμε εδώ για να σας μιλήσω σχετικά με ένα πράγμα που λέγεται ο πόνος. Πώς εμείς χρησιμοποιούμε πολλές φορές την αποφυγή του πόνου και πότε ο πόνος χρειάζεται. Κάθε φορά πρέπει μέσα μας να διαχωρίζουμε τον εαυτό μας για να το ξαναενώσουμε μετά σε δύο μέρη, θα λέγαμε φίλοι μου. Και αυτά τα δύο μέρη έχουν τις ανάλογες επιγνώσεις. Πρέπει να καταλάβουμε αυτά τα δύο μέρη, θα μπορούσαμε να τα πούμε με πάρα πολλούς τρόπους. Αλλά ο ένας είναι να πούμε ότι η πρώτη προσέγγιση που έχουμε είναι η κατωδιαφραγματική προσέγγιση. Από τη καρδιά θα λέγαμε και κάτω, από το τσάκρα της καρδιάς και κάτω. Δηλαδή όταν η κουνταλίνη μας ή η σύνθεση του πνευματικού και του γήινου επίπεδου δεν έχει φτάσει στο ύψος της καρδιάς. Και η άλλη προσέγγιση, φίλοι μου, πάντοτε είναι όταν εμείς έχουμε φτάσει στο κέντρο μας, στην καρδιά μας, στην ένωση, όπου εκεί πέρα υπάρχουν οι ανάλογες πεποιθήσεις για το πώς μπορούμε εμείς να χειριστούμε τα πράγματα κατά από αυτή τη συνειδησιακή ανάπτυξη. Και εκεί καταλαβαίνετε, φίλοι μου, πόσο μπέρδεμα υπάρχει. Ότι όταν κάποιος δεν έχει σκάψει μέσα του, δεν έχει εμβαθύνει αρκετά μέσα του, οτιδήποτε πληροφορίες και να έχει, είναι σαν να του λένε για ένα νησί που ποτέ δεν έχει πάει και το χαίρεται μόνο στη φαντασία του. Όταν θα πάει εκείνος, ο ίδιος εκείνος το νησί, τότε θα καταλάβει και ο ίδιος και θα μπορεί να χαρεί τα δώρα που και οι άλλοι χαρήκαν, υποτίθεται, που πήγαν. Αλλιώς είναι μόνο πληροφορίες που ο καθένας λέει στον άλλον και όλοι δημιουργούν στη φαντασία τους ορισμένα πράγματα. Θέλω λοιπόν ότι για να υπάρξει μια ένωση πρέπει να περάσουν τον διαχωρισμό. Αφού σας έχω πει τα πάντα, στην πραγματικότητα ένα πρέπει να τα διαχωρίσουμε, να τα βιώσουμε σε δύο άκρα και μετά να τα ξαναενώσουμε. Τι σημαίνει τώρα όταν θέλουμε εμείς να διώξουμε τον πόνο από τη ζωή μας? Όταν θέλουμε εμείς κάτι να διώξουμε από τη ζωή μας, ενώ είμαστε στα κατωδιαφραγματικά κέντρα που θα λέγαμε αντιστοιχούν στην ταύτιση με τη 3D πραγματικότητα και τις νόμους τους οποίους υπάρχουν εκεί, πρέπει να καταλάβετε, φίλοι μου, ότι εκεί πέρα λειτουργούμε αφαιρετικά. Με ποια έννοια το λέω αυτό? Με την έννοια ότι όπως το λάδι και το νερό, όπου λένε οι γνωστικοί, δεν μπορεί ποτέ να ενωθούν, έτσι δεν μπορούν ποτέ να κάνουν παρέα δύο διαφορετικοί εαυτοί με διαφορετική κατεύθυνση. Είτε μέσα μας δεν μπορούν να κάνουν παρέα, είτε έξω από εμάς στην κοινωνία. Θέλω να καταλάβετε ότι αυτές οι δύο διαφορετικές τάσεις, διαφορετικές ροπές, επειδή είναι συγκεκριμενοποιημένες και έχουν τη δική τους κατεύθυνση, δεν μπορούν στον κόσμο της ύλης να κάνουν παρέα, να κάνουν παραλληλισμό, να ομοιοκραδαστούν. Γιατί ο κόσμος της ύλης είναι ο κόσμος του διαχωρισμού. Και ο διαχωρισμός μας ταυτοποιεί με κάτι. Γιατί μας δίνει την ταυτότητα. Και δεν μπορούμε εμείς λοιπόν, όταν κάτι έχουν διαφορετική, θα λέγαμε, τάση ή έστω και ταχύτητα πολλές φορές, να δούμε ότι δεν μπορούν αυτά τα δύο να κάνουν μαζί φιλία, να κάνουν παρέα. Γι' αυτό λέω πάντοτε ότι τα εγώ κάνουν παρέα, τα εγώ κάνουν φιλίες, τα εγώ κάνουν ομάδες. Και εμείς ζούμε σε ομαδικά, θα λέγαμε, σε ομάδες, σε ομαδικότητες και γενικά σε κάθε τι μέσα μας και έξω από μας. Μέσα στο διαχωρισμό, μέσα από την αντίληψη της συνειδησιακής κατάστασης στα κατώτερα του διαφράγματος, του διαφράγματος, το φράγμα δηλαδή για το δία, τον εθέρα, κέντρο. Έτσι λοιπόν, τώρα εδώ πέρα μαζευτήκαμε για να καταλάβουμε ότι όταν εμείς ζούμε με την έννοια της αφαίρεσης στο 3D, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι αντιστρόφως ανάλογα.
μέσα στον πνευματικό κόσμο ζούμε με την έννοια της ένωσης. Όταν κάτι οι φίλοι μου έχουμε μάθει ότι μας πειράζει στο 3D, τι κάνουμε, μαθαίνουμε να λέμε stop, μαθαίνουμε να το απομακρύνουμε. Φανταστείτε ότι υπάρχουν δύο κύκλοι και αυτοί οι δύο κύκλοι, θα λέγαμε, δεν μπορούν ποτέ, μα ποτέ, να ενσωματωθούν. Οπότε, πάντοτε, τους κρατάμε σε μια απόσταση ώστε να μην επηρεαζόμαστε. Αυτό γίνεται είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα στον κόσμο του 3D. Έχουμε μάθει κάτι όταν δεν μας αρέσει, να φεύγουμε μακριά του, να το διώχνουμε, να μην το αφήνουμε. Και αυτό λειτουργεί σαν λύση όταν εμείς είμαστε στις τρίτης πυκνότητας συνείδηση. Αντιθέτως, όταν εμείς ανεβαίνουμε στις τέταρτες πυκνότητας συνειδήσεως, όταν ανοίγει η καρδιά μας, ανοίγει το κέντρο μας, ανοίγει η συναίσθηση, αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε τον πνευματικό μας κόσμο, τον ενωτικό κόσμο, που σε αυτό το επίπεδο η ένωση είναι η λύση. Θέλω να καταλάβετε, φίλοι μου, ότι οτιδήποτε μπορέσετε στον κόσμο του 3D να το διώξετε μακριά σας, αυτομάτως σας δίνει εκείνο το χώρο στο σύμπαν σας για να μπορείτε να δράσετε χωρίς να υπάρχει κάτι να σας αντιστέκεται. Και αυτό βεβαίως καταλαβαίνετε ότι είναι προσωρινό μεν, αλλά μια ανακούφιση για τους ανθρώπους της τρίτης πυκνότητας συνείδησης. Στην τέταρτη πυκνότητα συνείδησης, μόλις εμείς είμαστε και έχουμε το κέντρο μας στη συνειδητότητα της ένωσης, της συμπαντικής αγάπης, της καρδιάς, θα λέγαμε, της τέταρτης ακτίνας όσον αφορά το ύψος κουνταλίνη, ο πόνος ξεπερνιέται με αγάπη. Δηλαδή, δεν διώχνουμε, αλλά ενσωματώνουμε. Καταλαβαίνετε ότι όσο πιο πολύ μετά εμείς βάζουμε μέσα στον εαυτό μας, αυτόματα, επειδή ομοιοκραδάζεται, το κάνουμε δικό μας, λειτουργεί κάτω από μια μεγαλύτερη αρμονία, από έναν ανώτερο νόμο, καταλαβαίνουμε ότι πόσο αρμονικό ήταν, πόσο αρμονία είχε η δυσαρμονία που βλέπαμε. Βλέπετε όλα, είδατε, είναι κάτω από την αντίληψη του εξωπραγματικού όσον αφορά τον άνθρωπο της διπολικής κατανόησης. Όταν έφαγα, θα λέγαμε, την αφύπνιση για να μπορώ να συλλάβω στο νου μου την ένωση, την ενότητα, τον κύκλο, το όλα σένα, την ουδετερότητα, και έφυγε από τη διπολικότητα του, θα λέγαμε, κατώτερο νου μου, μετά από πολλές ζαλάδες που είχα, μετά από πολλούς λύγους που είχα για ένα διάστημα, για να γίνουν αυτές οι μετατροπές μέσα μου και να μπορεί να κρυσταλλωθεί σε πιο μεγάλη, θα λέγαμε, διάρκεια μέσα μου αυτό το πράγμα, κατάλαβα ότι τα πάντα είναι αλήθεια, τα πάντα έχουν τη δική τους σημασία, τη δική τους αξία και όλα λειτουργούν κάτω από ένα τέλειο σύμπαν. Όχι επειδή το άκουσα, επειδή το βίωσα. Και με αυτή την ιδιότητα τώρα προχωράμε σε κάθε πολυσυνθετικότητα το σενάριο που υπάρχει εδώ και το απλοποιούμε, όχι με τον παλιό τρόπο που αναλύαμε τα πράγματα και τα διαχωρίζαμε, αλλά με τον τρόπο να τα ξανασυνθέτουμε μέσα σε μια πιο μεγάλη αρμονική κατάσταση. Έτσι λοιπόν, μετά το άνοιγμα της καρδιάς, βάζουμε αγάπη και άλλο αγάπη και άλλο αγάπη και άλλο αγάπη. Που τι σημαίνει? Ένωση, αφομοίωση, ενότητα, αρμονία. Και η μία συχνότητα όταν αρμονιστεί με μια άλλη συχνότητα και δημιουργήσουν ένα ενιαίο κύμα, αυτόματα χάνουν την ταυτότητά τους και γίνονται μια καινούργια συχνότητα που εμπεριέχει τις δύο μέσα. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι κάθε τι όταν το ενώνουμε, εξαλείφουμε τον διαχωρισμό. Κάθε τι, επειδή όλα είναι δονήσεις, ομοιοκραδάζονται
αυτόματα λείπει ο διαχωρισμός και η απόσταση. Και αυτόματα έτσι μεταδίδεται ακαριέως η συνειδητότητα. Αυτό το καταλάβουν και οι κβαντικοί επιστήμονες, μόλις μπορέσουν βέβαια να το πιστοποιήσουν με τις δοκιμές. Εμείς δεν χρειάζεται να το πιστοποιήσουμε, γιατί έχουμε τη συνείδηση μέσα μας. Δεν χρειάζεται να κάνουμε πειράματα, γιατί τα πειράματα μπορούμε και τα βλέπουμε, γιατί υπάρχουν στον κόσμο. Δεν χρειάζεται να τα δημιουργήσουμε εμείς με τεχνητά, σε τεχνητά εργαστήρια, γιατί αυτό συνδέεται και γίνεται αυτόματα παντού. Απλά εμείς μπορούμε να το βλέπουμε. Οι επιστήμονες, ό,τι για κάτι το βλέπουν, θα πρέπει, φίλοι μου, να κάνουν πειράματα για να το αποδείξουν. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι αυτό που μέσα μας πιστεύουμε και η συνειδητότητά μας μπορεί να δει, τότε και μόνο τότε εκδηλώνεται στον εξωτερικό κόσμο. Και ότι αν δεν η συνειδητότητά μας δεν μας αφήνει, δεν μπορούσες να το αντιληφθείς. Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να σας πω ότι μόλις φτάσετε λοιπόν στην καρδιά και την ανοίξετε και γίνει το κέντρο σας, θα ξέρετε ότι η καλύτερη λύση για εσάς είναι να βάζετε παραπάνω αγάπη. Για τους ανθρώπους όμως που δεν έχουν φτάσει στο κέντρο τους, για τους ανθρώπους που ακόμα δεν λειτουργούν πάντοτε με την πρόθεση της καρδιάς, με την πρόθεση της συλλογικότητας, με την έννοια να μπορούν να καταλάβουν κάθε τι γιατί συμβαίνει, κατά ποιο νόμο συμβαίνει, πώς μπορεί αυτή η δυσαρμονία να είναι μια αρμονία για τα ανώτερα επίπεδα. Ο μόνος τρόπος, φίλοι μου, είναι η αποφυγή. Είναι το διώξιμο. Είναι το να μάθω να λέω stop. Και εκεί θέλω να σας πω τώρα το άλλο πράγμα, ότι κάθε φορά όταν εμείς το έχουμε πετύχει αυτό μέσα μας και βάζουμε παραπάνω αγάπη, πρέπει να καταλάβω ότι αυτοί οι δύο κόσμοι, ο πνευματικός και ο υλικός, είναι δύο κόσμοι καθρέφτες, αλλά αντιστρόφως ανάλογοι. Η ύλη, για να μπορεί να διατηρήσει την πυκνότητά της σε τέτοια σκληρό βαθμό, ώστε να μπορείς εμείς να πατάμε πάνω της και να υπάρχει αυτό το τοίχο και να μην περνάμε μέσα από τον τοίχο, έχει συμπυκνώσει τόσο πολύ την ενέργεια και δουλεύει με τόσο πολύ γρήγορο ρυθμό, ώστε να πρέπει να είναι παραπάνω κρυσταλλωμένη από ότι εμείς, για να μπορούμε εμείς να πατάμε πάνω της, τα λέγαμε, και να μην διαπερνάμε μέσα από εκείνη. Έτσι όμως, φίλοι μου, όπως η ύλη έχει τη σκληρότητά της, έτσι πρέπει να καταλάβουμε το πνεύμα δουλεύει αντιθέτως, αντιστρόφως ανάλογα. Η ταχύτητα, θα λέγαμε, στο νου είναι αυτό που τον κάνει να εξυψώνεται. Η ταχύτητα στην ύλη είναι αυτή που την κάνει να σκληραίνει και να κρυσταλλώνεται. Με την ταχύτητα ο νους διευρύνεται. Με την ταχύτητα η ύλη σκληραίνει, κρυσταλλώνεται. Αυτό λοιπόν τι θέλω να σας πω με αυτό το πράγμα. Ότι εμείς πρέπει το νου μας να το βγάζουμε έξω από τα σύνορα. Γιατί ο νους, όταν είναι στον εθερικό κόσμο, λέγαμε, έξω από τη μορφή, του δίνουμε τη δυνατότητα της άπειρης απόστασης. Η ύλη, απ' την άλλη, φίλοι μου, επειδή είναι σε διασπαστικές καταστάσεις, καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή την ενέργεια την έχει συμπυκνώσει μέσα σε ένα κομμάτι, θα λέγαμε, χώρου, μορφής, περιορισμού, για να μπορούμε εμείς να το καταλάβουμε μέσα στον κόσμο του 3D. Έτσι λοιπόν, ερχόμαστε στην κατανόηση, γιατί όλα είναι ένα, όπως πάνω της και κάτω, και το στρόφος ανάλογα και καθρέφτης, και το ένα φέρνει τ' άλλο και το λειτουργεί σε αντιστοιχίες με άλλα πράγματα και όλοι αυτοί οι νόμοι κοσμικοί που υπάρχουν. Καταλαβαίνουμε ότι εμείς, όταν έχουμε φτάσει σε αυτό το πνευματικό επίπεδο, να μπορούμε να συνυπάρχουμε και να εμπεριέχουμε και να συγχωρούμε τα πάντα τα οποία φαίνονται δυσαρμονικά στο 3D, επειδή έχουμε φτάσει σε ένα ανώτερο επίπεδο που αυτή η δυσαρμονία φαίνεται αρμονία. Όμως, θέλω να καταλάβετε, φίλοι μου, ότι αυτομάτως, επειδή τα δύο μερικά αμπά, θα λέγαμε, του σώματος και του πνεύματος, στην πραγματικότητα οι δύο ροπές, οι δύο τάσεις, ανάλογως εμείς που εστιάζουμε ή στο φυσικό σώμα ή στο πνευματικό μας επίπεδο, ακόμα και αυτά θέλουν μια ισορροπία, ώστε να, με την ισορροπία, αυτά τα αντιστρόφως ανάλογες ροπές, που το ένα πάει δεξιόστροφα και άλλο αριστερόστροφα, αυτές οι δύο στροφές να μπορούν να μας δίνουν εκείνη την ικανότητα στο σώμα μας, στα σενάρια του 3D, να είναι τόσο σκληρό, ώστε να μην περνάει τίποτα συσσαγωγικά, και από την άλλη το πνεύμα μας να περιέχει όλο τον κόσμο.
Και αυτή είναι η ανώτατη αλήθεια. Είναι το ανώτατο μυστήριο. Είναι αυτό που όλοι προσπαθούν να πετύχουν για να μπορούν να γίνουν ισορροπημένοι θεάνθρωποι. Και να μπορούμε εμείς όλη τη θεϊκή πνευματικότητα να την μπορούμε να την κρυσταλώσουμε σε μια τέτοια κατάσταση ενός ανθρώπου που στην πραγματικότητα θα λειτουργεί κάτω από πειθαρχία και νόμος και θα είναι ιερός. Έτσι λοιπόν έρχεται μια συνειδητή ιερότητα εκφύσεως, εξυνειδήσεως. Μια συνειδητή ιερότητα που αυτά που κάναμε δεν χρειάζεται να τα κάνουμε. Μια συνειδητή ιερότητα γιατί δημιουργούν έτσι τα σενάρια δίπλα μας ώστε να έρχονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι τελείως εναρμονισμένα με την ανώτερη αρμονία. Και αυτό μας βοηθάει να μπορούμε εμείς, καθότι τα έχουμε γίνει σε εισαγωγικά σκληροί, ακέραιοι σε ένα κόσμο φύσης, να είμαστε ρευστοί σε ένα κόσμο, θα λέγαμε, εθέρα. Βλέπετε, από την άλλη πλευρά, οι κρίσταλοι και τα φυτά, πόσο πολύ συμπυκνωμένη ενέργεια έχουν, που δεν τους αφήνει όμως να είναι, να μπορούν να εκφράζονται και να μπορούν να είναι ρευστοί και να μπορούν να κινηθούν. Και έτσι καταλαβαίνουμε τα πρώτα στάδια σε αυτή την παρένθεση που έκανα, για το πώς μπορεί η ενέργεια εκδηλωμένη, χωρίς να έχει την πρέπουσα και ανάλογη των δύο μέρκαμπα, των δύο στροφών, των δύο νερπών, πνεύμα και ύλης, ισορροπία, φτιάχνει τα ανώτερα πιο πνευματικά όντα, τα κατώτερα πιο πνευματικά όντα. Και τα ανώτερα πιο πνευματικά όντα, ενώ δεν μπορούν να εκδηλωθούν στην ύλη, γιατί είναι σαν αέρας, γιατί έχουν δώσει μεγαλύτερη εστίαση στην πνευματικότητα. Έτσι λοιπόν λειτουργούν με ένα νου κοσμικό, τελείως αφηρημένο, που δεν μπορεί να συγκεκριμενοποιηθεί για να εκδηλωθεί στη φύση. Και απ' την άλλη βλέπουμε τα κατώτερα όντα, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά στη φύση από τον άνθρωπο, με την έννοια ότι έχουν συγκεκριμενοποιηθεί τόσο πολύ και έχουν γίνει πάγια όπως οι κρίσταλοι, έχουν γίνει πάγια και παγωμένα όπως τα φυτά και δεν μπορούν να έχουν την ανάλογη ρευστότητα πάνω σε αυτό που λέμε 3D. Βλέπετε τώρα τη σημασία που έχει ο άνθρωπος μέσα του, πώς μπορεί αυτός να έχει και τη ρευστότητα και την πνευματικότητα. Γιατί είμαστε σε ένα μέσον επίπεδο που εκδηλώνει σε ισορροπία τον θεάνθρωπο, τον κοσμικό, θα λέγαμε, Θεό. Την εσάρκωση θα λέγαμε του Θεού στον κόσμο, σαν μορφή. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, το είπαμε κοσμικά, το είπαμε εσωτερικά με το εγώ, το είπαμε και σαν παρέα, ότι στις παρέες μας αναγκαστικά θα φύγουν αυτά τα εγώ που είναι σαν λάδι όταν εσείς είστε νερό. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Όπως και μέσα σας, σε εισαγωγικά, θα μπορείτε αυτά τα πράγματα που είναι σαν καρκίνοι να σηκωθούν να φύγουν από το κορμί σας. Όμως όσο πολύ εσείς εμβαθύνετε και λειτουργείτε με τα άλλα σώματα τα πνευματικά, εκεί την ώρα θα χειρίσετε τον καθρέφτη και θα δουλέψετε τελείως και αντιστρόφως ανάλογα. Και εκεί θα πρέπει να βάζετε παραπάνω αγάπη. Όσο επεκτηνόμαστε συνδυσιακά είναι επειδή συγχωράμε πράγματα μέσα. Θα βάζετε και το κακό και το καλό και θα μπορείτε να βλέπετε με τα μάτια του καλού και του κακού περισσότερο καλό, περισσότερο κακό. Θα διευρύνεστε συνδυσιακά, ενώ απ' την άλλη φυσικά θα έχετε μια κατάσταση ακεραιότητας. Έτσι λοιπόν μιλήσαμε για τα τρία επίπεδα, το κοσμικό επίπεδο, τι συμβαίνει για τις ενέργειες, για τον άνθρωπο σαν νόν, για τον ψυχολογικό άνθρωπο μέσα μας, για την προσωπικότητά μας και για τις παρέες μας. Σε αυτό το επίπεδο. Ο πόνος στο 3D φεύγει όταν έρχεται παραπάνω πόνος, μέχρι η μοναδική μας λύση είναι να ανοίξουμε την καρδιά, φίλοι. Όπως δεν έχει φτάσει αρκετά σημεία πόνου, η καρδιά δεν ανοίγει. Πρέπει κάποιος να πονέσει αρκετά όσο πρέπει, όσο ακριβώς ευαίσθητος είναι, για να ανοίξει η καρδιά του. Μόλις ανοίξει η καρδιά του ο πόνος, λοιπόν, δεν χρειάζεται. Εκεί δουλεύει με την αγάπη. Εκεί δουλεύει με την κατανόηση. Εκεί δουλεύει με την ένωση. Εκεί δουλεύει με τη συνείδηση. Γι' αυτό, αν χρειαζόμαστε κάπου πολύ πόνο για να καταλάβουμε κάτι, καλοδεχτείτε τον. Θα έρθει. Μέχρι συνειδησιακά να πείτε, εδώ είναι το όριο. Και σαν τον πάτο
που φτάνουμε και μετά μπορούμε να πάμε μόνο πάνω, να ξεκινήσει να ανοίγει η καρδιά και να πηγαίνετε προς το κέντρο σας. Αυτά είχα να πω σήμερα. Μέχρι εδώ το πρώτο μέρος, θα κλείσεις το μαγνητοφωνάκι και θα συνεχίσουμε μετά με τις ερωτήσεις, έτσι. Πάρτε μια ανάσα. Εντάξει, να μιλήσουμε μετά.